οι φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές. Σε αυτές εικονίζονται δεκάδες αυτόματα πολεμικά όπλα όπως Καλάσνικοφ. Πιστόλια, σφαίρες, ακόμα και σκοπευτικό όπλο με σιγαστήρα και διόπτρα. Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για αυθεντικά. Ο Α φέρνει στο φως και νέα ντοκουμέντα με πρωταγωνιστές βουλευτές αλλά και μέλη της Χρυσής Αυγής. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να ρίχνουν βολές εκ του πριν ειδών. Οι όρθιοι. Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει τον οπλισμό του. Χρυσαυγίτης δεν διστάζει μάλιστα να πυροβολεί μπροστά στα μάτια μικρού παιδιού. Δείτε το. Ωπα, ρε μαλάκα, σχόλια στα ράβρια. Δικός μου Πακιάς που μέχρι τώρα τον έχουμε δει να χαιρετά ναζιστικά και να δίνει το δυναμικό παρόν του σε συγκεντρώσεις της Χρυσής Αυγής. Αλήτινα! Τον βλέπουμε να... Παλιό δολοφόνε! Του Φίσα! Να γουρούνι! Λέει ο κατά τα άλλα περαστικός από τη Χρυσή Αυγή σε ομιλία του. Μη μας βρισκόμαστε σε αυτά τα ιερά χώματα αφού είσαι τοπικής. Αλλά και εσείς σαν παρακιάτε θα είστε περίπατοι. Ο πρώτος στίχος του ύμνου της Χρυσής Αυγής για τους αφέντες φαρτιάτες μου λέει. Δολοφόνε! Ούτε γεννιέσαι, ούτε... Να σε δω κρεμασμένο, δολοφόνε του Φίσα! Επόμενο βίντεο ντοκουμέντο στο πρόσταγμα για πυρ. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή όταν ο υποτιθέμενος στόχος δεν είναι γάτα, αλλά Αλβανός. Μεταξύ των ανδρών που ποζάρουν με όπλα να γνωρίζουμε τον Ηλία Κασιδιάρη, Παλιωτόμαρο, αλλά και τον πυρηνάρχη της Νίκαιας, Σκουλίκια, να δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία στα πιστόλια. Τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, μηχανοκίνητα και πεζά σε πλήρη σχηματισμό. Με κράνη, ασπίδες, βόμβες μολότοφ, τυσσόμενα γκλόπς και συνθήματα μίσους. Τώρα ανησυχία εκφράζουν εργαζόμενοι στη ζώνη του Περά.